Να ρωτήσω και σας κάτι, μιας και είστε ενημερωμένος. Εσείς θα δέρνατε ποτέ το γιατρό σας? Να τον δείρω. Ναι. Χίλια τα χίλια. Χίλια τα χίλια, με τα πουνιά, πάμε γκαζιά. Χίλια τα χίλια. Της πάει γερά, ε. Βέβαια. Το παραμικρό. Ναι. Δεν χαρίζεται καστανά? Γιατί από ό,τι βλέπω εδώ, τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται με αυτά που κάνουν. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουν αναγκάκι την πουστιά και την πουτανιά σε επιστήμη. Οι άλλες οι μοντέλες πάλι, λέει προχθές η μία, άλλη σας παρακαλώ, λέει πολύ να πούμε. Πήγα, λέει, για μια δουλειά, λέει. Λέω, σε τι δουλειά καλό μου παιδί, της λέω. Άλλος, να, λέει, στον Αντένα, λέει, σε ένα σκηνοθέτη. Και μου είπε, λέει, τι σου είπε, θα γυρίσουμε, λέει, την ερωτική σκηνή. Λέει, το σενάριο, λέει, το σενάριο, δεν ξέρεις τι γράφει. Και δεν ήξερε. Λέει, τι γράφει. Τι γράφει. Τι γράφει, βοήθεια γειτόνι, τρύπα μου δεν γλιτώνει, πρέπει να της πει ο κύριος. Αλλά δεν ξέρω να πούμε ότι. Τι άλλο δεν θα με ρωτήσει, καλό μου παιδί? Τίποτα, μόνο για τους διατρούς, για τους οδοντίατρους, για δοντάκια, ιστορίες τέτοιες. Αυτή είναι όλη, τους έχει. Αφήστε με να μαντέψω, θα δέρνετε δηλαδή όλο τον κόσμο, αν ήταν δυνατόν, όποιον σας πειράζει? Όλο τον κόσμο. Τους δέρνετε. Για κλωτσές, όλοι. Έχετε πολλά θύματα? Έχω πολλά θύματα. Μέχρι τελικής πτώσης? Μέχρι τελικής πτώσης. Είναι την τελευταία φορά που δείρατε θύμα σας? Που έδειρα θύμα μου στο υποδρόμιο προχθές. Δηλαδή τι έγινε? Φρέσκο. Γιατί πράγμα. Του είπα να μου βάλει κάτι σύνθετα σε ένα άλογο, δεν μου τα έβαλε και μουρλοποιήθηκα. Να μου την ατυχία μου.